σελίδα 522, ψαλμός ΚΑΓΑΜΑ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και κυλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ σε μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσε. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Αλληλούια. Ο Δαβίδ είναι βασιλιάς και μάλιστα από τους πλέον ένδοξους βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Ο Κύριος τον έχει καλέσει καθότι ήταν ποιμένας προβάτων και όπισθεν της ποίμνης, καθώς λέει, τον κάλεσε, γιατί ο Κύριος δεν κοιτάει σε δύναμη ανθρώπου, δεν κοιτάει σε εξουσία ανθρώπου, δεν κοιτάει το εξωτερικό, κοιτάει την καρδιά. Και ο Κύριος εκλέγει κατά το θέλημά του. Είδε λοιπόν αυτή την καρδιά του Δαβίδ, ήταν καρδιά κατά του Θεού, καθώς ομολογεί ο ίδιος ο Θεός, και τον έκλεξε να γίνει βασιλιάς στο λαό Ισραήλ. Και μάλιστα τόσο ένδοξος, ώστε του χάριζε νίκες πολλές, καθώς τα στρατεύματα του λαού εξήρχοντο ακόμα και όταν δεν ήταν βασιλιάς. Ήταν στρατηγός του Σαούλ και νικούσανε πανταχού. Πανταχού. Ήτανε πολύ ένδοξο το όνομά του, αδελφοί, και πραγματικά έλαβε μεγάλη δόξα ο Δαβίδ εδώ απάνω στη γη. Αλλά ποτέ δεν ξεχνούσε τη σχέση που είχε με το Θεό και τον Κύριό του και τον Θεό του. Που είναι η σχέση που έχει ένα πρόβατο με τον ποιμένα του. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, ομολογεί. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δηλαδή τώρα που είσαι βασιλιάς, τώρα που είσαι ένδοξος, τώρα που έχεις τα πάντα στην εξουσία σου, έχεις ανάγκη το Θεό. Ναι, έχω ανάγκη το Θεό, λέει ο Δαβίδ, και το ομολογεί και το φωνάζει. Και όχι μόνο τότε που ήταν ποιμένας προβάτων, ούτε αργότερα που έγινε στρατηγός, αλλά και τώρα που είναι βασιλιάς, φωνάζει και το λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Έχω δηλαδή κάποιον ο οποίος με ποιμένει. Και βέβαια σε ένα σημείο στον Ιερεμία αναφέρει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού δεν απεσύρθην από σε. Δεν απεσύρθη από σε να σε έχω, Θεέ, ως ποιμένα. Δεν απεσύρθη, γιατί ο Θεός θέλει πάντοτε να είναι ποιμένας μας. Θέλει πάντοτε να μας ποιμένει. Το ζήτημα είναι εγώ και εσύ, εμείς τρέχουμε να ποιμανθούμε ή αποσυρώμαστε από αυτό που ο Θεός έχει ετοιμασμένο για μας και είναι η ποίμανσή μας. Η ποίμανσή μας. Και είναι πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά του ποιμένα, αδελφοί. Διαβάζω από τον Ιεζεκίλ, σελίδα 768, 14 εδάφιο, λέει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, θα βοσκήσω το λαό μου. Είναι στον Ιεζεκίλ, όποιος θέλει να το βρει, το 34 κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, λέει ο Θεός, εν αγαθή νομή, και η μάνδρα αυτών θέλει είστε επί των υψηλών ωραίων του Ισραήλ. Εκεί θέλουσι αναπάβεστε εν μάνδρα καλή και θέλουσι βόσχεστε εν παχαία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Εγώ, λέει ο Κύριος, θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Και στο 16, θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένο και επιδέσει το συντετριμένο και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρό θέλω καταστρέψει, εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά. Υπόσχεση του Θεού. Ότι εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατα τα δικά μου, λέει ο Θεός. Άρα όποιος θέλει να βοσκηθεί, να βοσκηθεί υπό του Θεού, να έχει το Θεό ποιμένα του δηλαδή, θα τον βοσκήσει σε αγαθή νομή,
η μάνδρα, τα όρια, δηλαδή των παιδιών μου, των λαών μου, των προβάτων μου, θα είναι σε ψηλά βουνά. Δεν θα είναι χαμηλά, θα είναι σε ψηλά βουνά. Εκεί θα αναπαύονται. Άρα υπάρχει ανάπαυση στα πρόβατα που ποιμένονται από το Θεό. Υπάρχει ανάπαυση σε μάνδρα καλή και θα βόσκονται εν παχία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ωραίων? Ότι έχουν παχιά νομή. Έχουν πλούσιο φαγητό. Έχουν φαγητό τόσο ώστε να χορταστεί όχι το σώμα, αλλά να χορταστεί η ψυχή, να γεμίσει η ψυχή. Και εγώ, λέει ο Θεός, όχι άνθρωπος, ο Θεός, θα τα βοσκήσω τα πρόβατά μου και θα τα αναπαύσω τα πρόβατά μου. Δύο πολύ ωραίες ενέργειες του Θεού, αδελφοί. Θα βοσκήσω, λέει, τα πρόβατά μου. Τι σημαίνει θα τα βοσκήσω? Θα τα εκτρέψω, θα τους δώσω τροφή όπως είπαμε, θα τα οικοδομήσω, θα τα αυξήσω. Αυτό σημαίνει θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, η εκτροφή. Και θα τα αναπαύσω, θα τα περιθάλψω δηλαδή. Θα τα προστατέψω, θα τα φροντίσω, θα τα φυλάξω από τις επιβουλές του εχθρού, από τους λύκους, από τον εχθρό που θα έρθει να τα κλέψει ή να τους κάνει ζημιά. Δύο πολύ ωραία χαρακτηριστικά, αδελφοί, που απολαμβάνουμε, που απολαμβάνουν τα πρόβατα όταν έχουν το καλό, το ποιμένα τους, αλλά και εμείς, αλλά και ο Δαβίδ και εμείς όταν έχουμε το ποιμένα μας τον Κύριο. Θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος. Και τι σημαίνει αυτό? Το εξηγεί στο 16 με λεπτομέρεια. Θα εξητήσω το απολωλός. Θα πάω δηλαδή μέσα στον κόσμο, λέει ο Θεός, και θα βρω όλα αυτά τα απολωλό, τα πρόβατα, να τα φέρω μέσα στη μάνδρα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Εμείς. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Θεός θα το κάνει. Ο καλός ποιμένας. Θα επαναφέρω το πεπλανημένο. Αλληλούια. Τι ποιμένας καλός είναι αυτός? Δηλαδή όταν η καρδιά μου έχει πάρει άλλο δρόμο, έχει ξεκλίνει, έχω απομακρυνθεί από τον Κύριο, από την παρουσία Του, ακόμα έχω φύγει έξω και μακριά από αυτή την ευλογημένη μάνδρα που είναι πάνω στα όρη, τα ψηλά του Ισραήλ, ο Κύριος θα ψάξει να με βρει και να με επαναφέρει, γιατί είναι ο καλός ο ποιμένας. Θα επιδέσω το συντετριμένο. Εκεί που η καρδιά μου, η ψυχή μου έχει γονατίσει, εκεί που δεν αντέχω άλλο, εκεί που έχω καταρακωθεί και λέω Κύριε εγώ δεν αντέχω άλλο και έχει συντριφθεί η καρδιά μου, έχει γίνει κομμάτια, ο Κύριος θα έρθει σαν καλός ποιμένας και θα επιδέσει το συντετριμένο, θα το γιάνει, θα το γιατρέψει μέσα στη μάνδρα των προβάτων πλέον και θα ενισχύσω το ασθενές, αυτό που είναι αδύναμο. Αδελφοί, είμαστε αδύναμοι, αμήν, είμαστε αδύναμοι, δεν είμαστε δυνατοί. Και όταν είμαστε αδύναμοι και το λέμε με επίγνωση, η καρδιά μας το λέει με επίγνωση ενώπιον του Κυρίου, τότε απολαμβάνουμε αυτή την ενίσχυση που μόνο ο Θεός μας δίνει, αδελφοί. Όταν όμως λέω ότι είμαι παχύ πρόβατο, ότι είμαι ισχυρό πρόβατο, ότι εγώ γνωρίζω, οι άλλοι τα άλλα πρόβατα δεν γνωρίζουν, εγώ μόνο ξέρω, τότε κινδυνεύω να καταστραφώ, να καταστραφώ. Αυτός είναι ο Δαβίδ, ο οποίος έχει ως ποιμένα του τον Κύριο και ομολογεί. Και μάλιστα αυτός ο ψαλμός, ο υπέροχος ψαλμός που τόσες φορές έχουμε ακούσει, αδελφοί, και χαιρόμαστε όταν τον διαβάζουμε και ευλογούμαστε και οικοδομούμαστε, θα έλεγα ότι είναι η ομολογία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ σε κάθε του δυσκολία επικαλότανε το όνομα του Κυρίου. Είχε να πει μια εμπειρία του με τον Κύριο. Ζούσε με τον Χριστό από μικρό παιδί. Θυμάστε όταν καλέστηκε εκεί από το Θεό, βέβαια στο στράτευμα εκεί που ήταν ο Σαούλ και ετοιμαζόντουσαν να πολεμήσουν οι Φιλιστέοι με τους Ισραηλίτες και εμφανίστηκε ο δυνατός, ο προμαχητής αυτός άνδρας και κανείς δεν τολμούσε να βγει. Εμφανίστηκε ο Δαβίδ ξαφνικά και είπε εγώ θα πάω να πολεμήσω. Και μπροστά στο Σαούλ, το βασιλιά, του λέει ο Σαούλ, «Σύ είσαι μικρό παιδί», του λέει. «Μικρό παιδί είσαι. Αυτός είναι άντρας μαχητής. Και μάλιστα από μικρός είναι μαχητής. Εσύ τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις?» Και αρχίζει ο Δαβίδ, αδελφοί,
και λέει οι εμπειρίες που είχε στην επαφή του με τον Χριστό, με τον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Να πάω, να έχω, να πάω κοντά στον Κύριο, να βρεθώ κοντά στον Χριστό, να βρεθώ μόνος με τον Χριστό, και τότε θα δω με έκπληξη ότι ο Κύριος θα αλλάξει τα πράγματα στη ζωή μου. Να πάω στον Κύριο. Ο Δαβίδ πήγαινε στον Κύριο. Επιτέθηκε, λέει, αρκούδα. Επιτέθηκε, λέει, και το αρπάξανε το πρόβατο μέσα από τη μίμνη του. Και εκείνος τι έκανε? Επειδή πίστευε στο Θεό, γιατί αυτό ομολόγησε, ότι ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που με βοήθησε να ελευθερώσω το πρόβατο, αυτός θα με βοηθήσει και τώρα. Άρα λοιπόν, τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Είχε εμπειρίες με τον Χριστό. Είχε ζωή με τον Χριστό. Με τον Θεό. Τότε με τον Κύριο δεν γνώριζε τον Ιησού Χριστό, αλλά σε εμάς σήμερα οι εμπειρίες αυτές με τον Κύριο. Λέει, σβοσκές χλωεράς με ανέπαυση. Το ομολογεί ο ίδιος. Λέει την ομολογία του εδώ. Δηλαδή, όταν ήταν η ψυχή του διαλυμένη, ήταν κουρασμένη, βρήκε ανάπαυση σε βοσκές χλωερές. Πώς βρήκε αυτή την ανάπαυση? Γιατί ο Κύριος με ανέπαυσε. Πήγε στον Κύριο, καθώς η καρδιά του ήταν κουρασμένη, τα βάρη της γης, από την καθημερινότητα, από τις θλίψεις, από τις κακουχίες, από τις μάχες, από τον πόλεμο. Είχε πάντοτε τη γωνιά της προσευχής, θα λέγαμε, ότι η ψυχή του αναπαυότανε από τον Κύριο. Σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Θυμάστε τους μαθητές οι οποίοι παλεύανε με τα κύματα μέσα στη θάλασσα, αδελφοί? Παλεύανε όλη τη νύχτα. Κοπηλατούσανε. Σε μια στιγμή χρόνου ο Κύριος τους ανέπαυσε. Τους έφερε απέναντι. Γιατί οι τρικυμίες θα έρθουν στη ζωή μας, αλλά εκεί στις τρικυμίες τρέξε και να τρέξω στον Ιησού Χριστό, για να έρθει να με οδηγήσει στον καλό λιμένα, για να έρθει να με οδηγήσει σε αυτό που λέει εδώ, ύδατα αναπαύσεως, στη γαλήνη, στην ειρήνη. Βλέπω ότι υπάρχει μια ταραχή μέσα στη ζωή μου, σηκώθηκαν κύματα μεγάλα, τρέχα να τρέξω στον Κύριο, να πάω στη γωνιά της προσευχής, να πάω στη γωνιά της μελέτης του Λόγου του Θεού, να μιλήσω στο Χριστό. Χριστέ μου, βοήθαμε, Κύριε, σώσε με. Και θα πει ο Κύριος ένα λόγο, αδελφοί, και θα ησυχάσουν τα κύματα και θα σταματήσει η θάλασσα. Ανόρθωσε την ψυχή μου, γιατί όπως είπαμε πριν, έχει πέσει η ψυχή μου, έχει διαλυθεί η ψυχή μου. Ο Κύριος την ανόρθωσε. Κανείς άλλος, κανείς άνθρωπος δεν βρέθηκε να την ανορθώσει. Ο Κύριος την ανόρθωσε, φωνάζει ο Δαβίδ. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης εν και του δικού του ονόματος. Με οδήγησε σε μονοπάτια δικαιοσύνης. Όχι τα μονοπάτια τα δικά μου, αυτά που εγώ θεωρώ σωστά μέσα στη ζωή μου, για το τι θα κάνω, το που θα πάω, πώς θα διαχειριστώ τις καταστάσεις στη ζωή μου. Αλλά πήγαινε ο Δαβίδ και ρωτούσε τον Κύριο. Και έλεγε, Κύριε, φώτισέ με, τι να κάνω εδώ? Και ερχόταν ο Κύριος με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο. Του έδειχνε. Γιατί ο άνθρωπος που ρωτάει τον Κύριο, ο άνθρωπος που πηγαίνει στον Θεό, δεν μένει με ερωτηματικά. Αλλά ο Κύριος τον οδηγεί, πάντοτε όμως μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, που είναι ο Λόγος του Θεού. Σε κοιλάδα σκιά θανάτου, αν περπατήσω. Είχε περπατήσει ο Δαβίδ σε κοιλάδα σκιά θανάτου. Και βέβαια είχε περπατήσει. Και όχι μία φορά, και δύο και τρεις. Και ήξερε τι σημαίνει κοιλάδα σκιάς θανάτου. Δηλαδή να περπατάς ένα μονοπάτι στη ζωή σου και να βλέπεις το θάνατο. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγεις από τη ζωή αυτή. Όμως φωνάζει και λέει, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Γιατί είναι παλικάρι? Γιατί ο Κύριος τον έχει ενδυναμώσει, αδελφοί. Γιατί ξέρει ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή του είναι παραδεδομένος στον Κύριο. Και εμείς ξέρουμε, αδελφοί, ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, είμαστε παραδεδομένοι στον Κύριο, στο Θεό μας. Αλληλούια! Το ζήτημα είναι, ξαναλέω, δεν απεσύρθη από σε να σε ακολουθώ ως ποιμήν, λέει ο Ιερεμίας.
Δεν αποσύρθηκα από σένα, Κύριε, να σε ακολουθώ ως ποιμένα. Εμείς να μην αποσυρθούμε. Εσύ είσαι μαζί μου. Και αν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Και αν ο Κύριος είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Η ράβδος σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσε. Το στήριγμά μας είσαι εσύ, Κύριε, είναι ο λόγος σου. Αλλά και η ράβδος σου, πολλές φορές η έλεγχη του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το λόγο σου, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, είναι αυτοί που μας δυναμώνουν. Τους θέλουμε τους ελέγχους του Κυρίου. Τους ζητάμε τους ελέγχους του Κυρίου. Ζητάμε ο Κύριος να μας φανερώνει την ορθή οδό. Γιατί ο άνθρωπος, μας λέει στις παροιμίες ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μισεί τον έλεγχο, θα πεθάνει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν εννοούμε θα πεθάνει με το φυσικό θάνατο, αλλά θα πεθάνει η ψυχή του. Χρειάζεται ο χριστιανός, χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, αδελφοί, τους ελέγχους του Κυρίου. Και πολλές φορές και την παιδεία του παντοδυνάμου, καθώς δεν είναι ευχάριστη, πολλές φορές η παιδεία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, αλλά δι' αυτής, όταν και αυτή περάσει, έχουμε καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Γιατί ο Κύριος μας έχει αυξήσει, γιατί ο Κύριος μας έχει οικοδομήσει, γιατί ο Κύριος μας έχει δυναμώσει. Και το ομολογούμε συνήθως όχι όταν περνάμε την παιδεία, αλλά μετά την παιδεία. Και δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Ετοίμασα σε μπροστά μου τράπεζα απέναντι τον εχθρό μου. Φάνηκαν οι εχθροί μου μπροστά, έτοιμοι να με κατασπαράξουν. Και τι έκανες εσύ, Κύριε? Μου χάρισες νίκη. Και καθώς νίκησα, επειδή εσύ, Κύριε, μου χάρισες τη νίκη, ετοίμασες τράπεζα, Κύριε. Αλληλούια. Και χάρηκα. Λέει στην Καινή Διαθήκη να χαρείτε, αδελφοί, όταν περιπέσετε σε πειρασμούς. Γιατί η δοκιμασία της πίστεώς σας θα σας αυξήσει, θα σας δυναμώσει. Δηλαδή, χαρά έχω όταν πέσω σε πειρασμούς. Χαρά έχω γιατί όταν είμαι μαζί με τον Κύριο και όταν ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τότε θα με βοηθήσει να βγω από αυτούς τους πειρασμούς. Θα με στηρίξει, θα με δυναμώσει. Και τότε η χαρά του Πνεύματος του Αγίου θα έρθει και θα μου πει: τώρα νίκησες. Νίκησες. Εγώ νίκησα. Εσύ, Κύριε, νίκησες. Αλληλούια. Και καθώς στην τήρηση των εντολών η ανταμοιβή είναι μεγάλη, λέει ο Θεός. Και όταν, αδελφοί, μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί οι εντολές του Θεού αλλιώς δεν μπορούν να τηρηθούν. Χρειαζόμαστε αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, για να είμαστε μάρτυρες. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να γίνεται η ζωή μας ομολογία προς όλους έξω. Πόσο χαρά γεμίζει την καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο. Και λέμε: Κύριε, αντιστάθηκα τώρα σε αυτόν τον πειρασμό. Κύριε, με βοήθησες και νίκησα σε αυτή τη θλίψη. Και έμεινα κοντά σου. Αλληλούια. Ετοίμασες τράπεζα, ήλυψες εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήρι μου υπερχυλίζει. Όταν μας γεμίζει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχονται αυτά τα ζώντα, αλληλούια, να φεθούμε, αδελφοί, στα ύδατα τα ζώντα, σας παρακαλώ πολύ, να αφήνουμε την καρδιά μας ελεύθερη κάθε μέρα στη ζωή μας, αλλά και μέσα στον οίκο του Κυρίου, να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να μας συνεπέρνει, να μας γεμίζει. Γιατί αυτά τα ύδατα, τα ζώντα είναι αυτά που χρειαζόμαστε, αδελφοί, για να σταθούμε και να μείνουμε. Και το ποτήρι μας να υπερχυλίζει. Οι πρώτοι χριστιανοί, αδελφοί, βλέποντας την ανάγκη της ομολογίας που έπρεπε να κάνουν και καθώς υπήρχε διωγμός μέγας τον πρώτο καιρό, ζητήσαν από τον Κύριο παρησία να μιλάνε το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος τι έκανε? Τι έκανε ο Κύριος για να τους δώσει παρησία? Τους είπε: πάρτε παρησία. Έκανε σεισμό Πνεύματος Αγίου, πληστήκαν όλοι Πνεύματος Αγίου και μιλούσαν παρησία το Λόγο του Κυρίου. Χρειαζόμαστε την πλήρωση, το γέμισμα του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Βεβαιότητα. Προσέξτε τι λέει ο Δαβίδ. Βεβαίως. Βεβαίως, είναι βέβαιος. Χάρης και έλεος θα με ακολουθούν σε όλες τις ημέρες της ζωής μου. Γιατί? Γιατί χάρη κάνει ο Θεός, αδελφοί, σε αυτόν που έχει ταπεινό πνεύμα. Ταπεινό πνεύμα. Βλέπει ο Δαβίδ ότι είναι αδύναμος, ότι δεν έχει δύναμη,
και για ό,τι χρειάζεται πάει στον Κύριο, πάει να συναντήσει το Θεό, πάει να συναντήσει τον Κύριό του. Και εκεί, επειδή δεν έχει δύναμη, έρχεται η χάρις του Θεού, τον γεμίζει, τον κυκλώνει και είναι πάντοτε και την απολαμβάνει. Ποιος απολαμβάνει χάρη? Ο ταπεινός. Αυτός όχι μόνο που είναι ταπεινός κάποια στιγμή στη ζωή του, αλλά αυτός που έχει το φρόνημα το ταπεινό. Αυτός δηλαδή που ακόμα και εξουσία αν έχει, ποιαδήποτε εξουσία είναι αυτή που μπορεί να έχει σε άλλους ανθρώπους ακόμα, δεν τη χρησιμοποιεί, αλλά το φρόνημά του πάντοτε είναι ταπεινό. Με αυτή την έννοια εννοώ αν τη χρησιμοποιεί, το φρόνημά του είναι ταπεινό και έτσι μοιάζει στο Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει χάρη, γεμίζει με τη χάρη του Θεού. Πάντοτε, πάντοτε όσο μένει αυτός με αυτό το φρόνημα. Και έλεος και αγάπη. Ποιος απολαμβάνει το έλεος του Θεού? Αυτός που έχει συντετριμένη καρδιά. Αυτός που πλησιάζει τον Κύριο πάλι ως ένοχος και λέει: Κύριε, είμαι ένοχος. Έλα παιδί μου, αφού είσαι ένοχος, έλα εγώ τώρα να σου δώσω την αγάπη μου. Κύριε, με αδικήσανε. Κύριε, το ένα, αλλά εγώ έρχομαι σε σένα, Κύριε. Έλα παιδί μου τώρα να σε γεμίσω με την αγάπη μου. Έλα τώρα να σε γεμίσω με την παρουσία μου. Έλα τώρα εγώ να σου δείξω πόσο σε αγαπώ. Και το έδειξα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έλεος και χάρις θα με ακολουθούνε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και βέβαια θα κατοικώ, ομολογεί ο Δαβίδ, στον οίκο του Κυρίου. Στον οίκο του Κυρίου θα κατοικώ εις μακρότητα ημερών. Γιατί πλέον έχει καταλάβει ο Δαβίδ ότι η σχέση του με το Θεό πλέον, που ήταν προσωπική και είναι προσωπική, περνάει πλέον και μέσα από τον οίκο του Κυρίου. Πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του, όσο καλή σχέση και να έχει με το Θεό, μακριά από τον οίκο του Κυρίου. Αυτά τα δύο είναι συνυφασμένα. Προσωπική ζωή με τον Κύριο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις συναθρήσεις μας, αδελφοί, εις μακρότητα ημερών θα κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου. Αυτό θέλει η ψυχή μας, αυτό θέλει η καρδιά μας. Ο Κύριος να μας ελευθερώνει από τις μέρημνες, από τα βάρη, από τα τρεχάματα της καθημερινότητας, ώστε να είμαστε στον οίκο του Κυρίου, όπως εδώ ο Δαβίδ ζήτησε, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.